Συναγερμός έχει σημάνει στους αρμόδιους κρατικούς φορείς μετά τον θάνατο 57χρονου λεγόμενου αστυνομικού από την κατεχόμενη Αμόχωστο, ο οποίος παρουσίαζε σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο συμπτώματα της γρίπης των χείρων του γνωστού ιού Ιτα-1N1 που πριν από 2 χρόνια είχε προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους και σκόρπισε τον πανικό διεθνώς. Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Γιώργος Κυριακίδης ανέφερε ότι η εξέλιξη της ζωογόνου νόσου παρακολουθείται στενά και ήδη έχουν δοθεί οδηγίες σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Η σύσταση που έχουμε κάνει εμείς σε όσους ασχολούνται με τα χειροστάσια κλπ. Και έρχονται σε επαφή με τα ζώα είναι όσοι είναι άρρωστοι δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα ζώα. Διότι έχει αποδειχθεί ότι μάλλον είναι το αντίθετο που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή ο άνθρωπος να μεταδώσει στους χείρους. Σύμφωνα με τον κύριο Κυριακίδη, το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών που εδρεύει στις Βρυξέλλες εκφράζει φόβους για πιθανή μετάλλαξη του ιού Ιτα-1N1, γεγονός που θα επιφέρει αλλαγές στα μέχρι σήμερα δεδομένα για προστασία του πληθυσμού. Αυτή η διαφοροποίηση πιθανόν να έγκυται στη συμπεριφορά του ιού και να μην είναι τόσο αποτελεσματικά τα μέτρα τα οποία σήμερα λαμβάνονται και τα οποία είναι γνωστά. Όπως δημοσιεύεται στον τουρκοκυπριακό τύπο, το θύμα του Ιτα-1N1 που έπασχε από διαβήτη είχε μεταφερθεί την Τετάρτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της κατεχόμενης Λευκωσίας, αφού αρχικά είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμχώστου με έντονους πόνους στο στομάχι.